Αυτές δηλαδή και οι τέσσερις βιτρίνες είναι τώρα. Θα μείνουν οι δύο. Α, θα μείνουν οι δύο. Θα μείνουν οι δύο. Θα έμεναν και οι άλλες. Ναι. Χωρίς να είναι του Δήμου. Θα έμεναν με παρακαταθήκη. Τώρα ναι, δεν θα μείνουν. Σαν να εγώ δηλαδή, να δουλεύει ο κόσμος. Τώρα τι να είναι. Καλά, τελειώστε και θα τα πούμε. Θέλετε βοήθεια? Όχι, κότσι μου. Κύριε Νικόλτσο, είσαστε αυτός ο οποίος έκανε αυτό το μουσείο εδώ πέρα, στην Καρυδιά. Τι έχει συμβεί μετά από τόσα χρόνια? Πράγματι είμαι ο επιμελητής του μουσείου. Δυστυχώς 5 χρόνια χρειάστηκε για να πληρώσει ο Δήμος της Έδεσας τα χρήματα τα οποία έστειλε το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, ο υπουργός ο κ. Καράουγλου, για την τακτοποίηση του κόστους των πανό και των εκθεμάτων που μπήκαν μέσα στο μουσείο. Τα οποία ήταν δικιά σας συλλογή? Ναι, τα εκθέματα ήταν δική μου συλλογή και τα πανό δημιουργήθηκαν ειδικά για αυτή την περίπτωση. Εγώ βέβαια τα πλήρωσα πριν 5 χρόνια στο γραφίστα και στον εκτυπωτή. Τα έφερα εδώ, ακόμη και το φορτηγό της μεταφοράς εγώ το πλήρωσα, διότι έστειλε ένα φορτηγό, έπρεπε να έβρεχε εκείνη την ώρα, πήγα αγόρασα άλλο να το σκεπάσω. Τέλος πάντων, έκανα ό,τι έπρεπε να κάνω για τον Άγρα και για τον Μίγκα και νόμιζα ότι τα πράγματα θα εξελισσόταν καλά. Δυστυχώς ο Δήμος, ενώ είχε ειδοποιηθεί έγκαιρα από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης ότι θα γίνει αυτό το μουσείο, δεν το πέρασε Δημοτικό Συμβούλιο, δεν τον πέρασε Οικονομική Τροπή, έγιναν τα εγκαίνια. Εγώ βέβαια δεν ήξερα αυτές τις διαδικασίες. Ήταν διαδικασίες που έπρεπε να τις κάνει ο Δήμος. Ναι. Δεν ξεκινάς ένα μουσείο και εκ των υστέρων διαπιστώνεις δεν το έχεις περάσει από Συμβούλιο και δεν το έχεις περάσει από Οικονομική Επιτροπή. Και αμέσως μετά τα εγκαίνια έμαθα ότι υπάρχει δυσκολία στην πληρωμή. Δεν φανταζόμουν ότι θα ταλαιπωρούμουν τόσο πολύ. Ο κ. Καράγλου ήταν υπουργός Μακεδονίας Θράκης, ο οποίος παραδέχθηκε και εδώ τότε. Βεβαίως. Ο κ. Καράγλου ήταν εδώ στα εγκαίνια. Έδωσε 20.000 ευρώ. 10.000 έδωσε 10.000 ευρώ, τα οποία όμως δεν μπορούσαν να εκταμιευτούν επειδή ο Δήμος Έδεσας τότε δεν είχε φορολογική ενημερότητα. Τα κράτησε καταρχάς. Χρειάστηκε να επέμβει ο δικός μου δικηγόρος να στείλει εξώδικο στη ΔΟΗ Έδεσας να πει ότι αυτά τα χρήματα προορίζονται για τον πολιτισμό και δεν είχε δικαιώματα κατά κρατή. Πράγματι, ο διευθυντής της ΔΟΗ Έδεσας είδε το σχετικό νόμο, αποδέσμευσε τα χρήματα αμέσως σε ένα τετράμινο-τρίμινο και από τότε ήταν στα ταμεία του Δήμου Έδεσας, αλλά δεν αποδόθηκαν εκεί που έπρεπε να αποδοθούν. Και το χειρότερο. Ναι, δηλαδή σε μένα που είχα αναλάβει αυτή την οργάνωση. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν έχετε πάρει... Αυτή τη στιγμή πήρα τα χρήματα αυτά, τα 10.000, μετά από 5 χρόνια, αφού πρώτα βέβαια μεσολάβησαν πολλές διαδικασίες και πάρα πολλά έξοδα δικαστικά, παράβολα, δικαστικοί επιμελητές, ταλαιπωρίες, ταξίδια στην Έδεσα, στεναχώριες, συγχύσεις. Και βέβαια όλα αυτά θα μπορούσα να τα καταλάβω, διότι μπορεί να συγχωρηθεί το λάθος που έγινε στην αρχή από το Δημοτικό Συμβούλιο. Άλλωστε δεν φταίει κατά τη γνώμη μου για όλο ο Δήμαρχος. Έπρεπε κάποιοι άλλοι να κινηθούν. Δεν είναι το σφάλμα όλο του Δημάρχου. Το χειρότερο όμως ήταν ότι την τελευταία στιγμή της διαπραγμάτευσης που γινόταν στα δικαστήρια της Έδεσας ήρθε η δικηγόρος του Δήμου, η οποία είπε και έτσι ήταν, ότι είχε εξουσιοδότηση όχι για 10.000, για 9.500. Δηλαδή ήθελε να κόψει μετά από 5 χρόνια άλλα 500 ευρώ από το κόστος που έπρεπε να πληρώσει. Όταν κάνεις μια συμφωνία κυρίων και σφίγγεις χέρια, δεν συμφωνείς εκ των υστέρων μετά από 5 χρόνια. Και σε αυτό πρέπει να συνυπολογίσουμε ότι υπήρχε και μια αύξηση στη φορολόγηση 12%. Από 17% που ήταν τότε, 29% έγινε τότε. Δηλαδή, εγώ έκανα αυτό το μουσείο και πλήρωσα μερικές χιλιάδες ευρώ από τη τσέπη μου. Χαλάλη,
για τον Άγρα και για τον Μίγκα και για το χωριό εδώ, για την Καρυδιά που πραγματικά το αγάπησε. Αλλά η συμπεριφορά που είχα από τη μεριά του Δήμου Έδεσας ήταν μοναδική και δεν μπορώ ακόμη να το χωνέψω. Και η τηλεφωνική επικοινωνία ή η συνάντηση, η συνομιλία που είχατε με τον Δήμαρχο, πώς ήταν? Ήταν καλή, μιλούσαμε καλά μέχρι το τέλος που έγινε αυτό το περιστατικό, που από εκεί και πέρα δεν θέλω να μιλήσω μαζί του, νομίζω ότι δεν έχω τίποτε να πούμε. Δεν είναι φυσιολογική συμπεριφορά αυτή, δεν είναι καλή συμπεριφορά σε συνεργάτες, γιατί εγώ έτσι αισθανόμουν. Μου είπε μάλιστα ο ίδιος ότι ετοιμάζεται να κάνει και ένα μουσείο μέσα στην Έδεσα. Ήθελα να πιστεύω ότι με βλέπει σαν συνεργάτη, αλλά δεν με βλέπει σαν συνεργάτη. Τη δουλειά τους έκαναν αυτοί εις βάρος μου. Δηλαδή, 5 χρόνια τώρα κάνουν εορτές, τελετές εδώ μέσα, κάνουν εγκαίνια, καλούν τους Πελοποννήσιους να τους δείξουν τι κάνουν με δικά μου έξοδα, με δικά μου λεφτά. Κάνουν γιορτές, κάνουν μνημόσυνα με ξένα κόλυμπα. 5 χρόνια τώρα. Αυτό, αν το θεωρούν ότι είναι σωστό, τι να πω. Εγώ σας λέω. Πόσα χρήματα έπρεπε να σας δώσουν ακόμα για να μην έχετε αυτή τη διαφορά? Δεν είχαμε διαφορά, γιατί τα υπόλοιπα τα κοιμήλια ήταν κοιμήλια. Αν ήθελαν να τα πάρουν, θα μπορούσαν να τα πάρουν. Αλλά εφόσον δεν ήθελαν να τα πάρουν, ήταν περίπου 8.000 ευρώ ακόμη. Αλλά δεν είναι και το θέμα. Αυτά τα κοιμήλια εγώ θα τα άφηνα εδώ με παραχώρηση μακράς διάρκειας για άλλα 10, 20, 30 χρόνια, 40, όσα τα χρειαζόταν. Δεν είχα λόγο να τα πάρω. Άλλωστε έχω παραδώσει κοιμήλια σε άλλα 11 μουσεία σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο, αλλά πουθενά, μα πουθενά δεν είχα τέτοια συμπεριφορά. Ένα τραπέζι δεν μου έχει κάνει ο Δήμος. Ένα τραπέζι δεν μου έχει κάνει ο Δήμος. Δηλαδή η συμπεριφορά του ήταν πάρα πολύ άσχημη. Μάλιστα. Και φτάσατε σε σημείο να ξοδευτείτε και δικαστικά. Βέβαια, έχω μπει μέσα με. Σημείο να δείτε σήμερα να παραλάβετε. Ακριβώς. Για να τελειώσει αυτή η υπόθεση, να μπει το στομάχι μου στη θέση της και η ψυχή μου στη θέση της. Ταλαιπωρία μεγάλη. Μεγάλη ταλαιπωρία. Χωρίς λόγο. Χωρίς λόγο. Νομίζω ότι εδώ για καλό ήρθα από την πρώτη ώρα. Καλό έκανα μόνο. Βοήθησε αυτόν τον τόπο. Προέβαλα την ιστορία του τόπου. Προέβαλα την ιστορία του Άγρα και του Μίγκα. Και η ανταπόδοση είναι αυτή που σας είπα. Ευτυχώς έχω την αγάπη εδώ του χωριού. Έρχονται οι άνθρωποι από την Καρυδιά, με επισκέπτονται στο Μουσείο του Μακεδονικού Αγώνα. Έχω μια καλή σχέση μαζί τους και θα εξακολουθήσω να έχω μια καλή σχέση μαζί τους. Και το πράγμα θα ξεχαστεί. Αλλά ήθελα να σας πω αυτή την αλήθεια, γιατί δυστυχώς έτσι έχουν τα πράγματα. Το μουσείο το έκανε ο παλιός ο πρόεδρος εδώ, ο Γιώργος, ο Παύλου. Αυτός ήρθε όταν πρώτο έγινε πρόεδρος εδώ στο μουσείο. Μου είπε ο προηγούμενος ο πρόεδρος έχει φτιάξει πάρα πολύ ωραία το παλιό μας σχολείο, είναι έτοιμος ο χώρος, είμαστε έτοιμοι να κάνουμε μουσείο. Τι χρειάζεται ένα μουσείο? Του είπα πρώτο βήμα αυτό, δεύτερο βήμα αυτό, τρίτο βήμα αυτό, τέταρτο βήμα. Μόλις ο κύριος Καράγλου ήταν ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος, το είδα ότι ήταν ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος στα μουσεία και στην ιστορία, του είπα αυτή την ιστορία που μου είχε πει ο κύριος Παύλου, του έδειξα τα σχέδια εδώ, τις φωτογραφίες, βρήκε τότε το δήμαρχο, του είπε εγώ θα βάλω τα χρήματα να προχωρήσουμε να γίνει το μουσείο. Έτσι έγινε, δηλαδή το μουσείο ήταν μια ιδέα του Γιώργου του Παύλου. Και βέβαια η υλοποίηση έγινε από τον νυν δήμαρχο, αλλά σας λέω με τι συνθήκες και με τη χρηματοδότηση βέβαια του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης, εκ των οποίων χρημάτων του Υπουργείου Μακεδονίας κράτησε και 500 ευρώ να τα κάνει ό,τι θέλει, δεν πειράζει, εγώ δεν κρατάω κακία σε κανέναν, όλη τη δουλειά μας πρέπει να κάνουμε, αλλά δυστυχώς όλοι πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας σωστά και πρέπει κάποια πράγματα να μπαίνουν στη θέση τους. Εάν η συμπεριφορά ήταν διαφορετική, ήταν καλή, εσείς θα είχατε πρόθεση να... Θα είχα πρόθεση να αφήσω αυτά τα κοιμήλια και βέβαια να φέρω και άλλα κοιμήλια και άλλες στολές, να κάνουμε μεγαλύτερο το μουσείο. Έχει και μία ακόμη αίθουσα το μουσείο, είχε περιθώριο να επεκταθεί μέσα στο χώρο που έχει ο σύλλογος, που το χρησιμοποιεί πάρα πολύ ωραία και τον αξιοποιεί πάρα πολύ ωραία, αλλά τώρα πια ντρέπομαι που θα σου το πω, αλλά δεν θέλω να ξανακούσω τη λέξη έδεσα. Τόσο άσχημη ήταν η συμπεριφορά. Δεν είχα ποτέ τέτοια συμπεριφορά από κανέναν. Ποτέ. Εδώ μόνο για καλό ήρθαμε.